καλούμε τον κύριο Ιάννη Κουβέλα να μιλήσει μαζί με τον κύριο Σαφόπουλο, την κύρια Βασιλική Ζηγούρη και τον κύριο Σωτήρη Βέλιο. Το ελληματική ενότητα είναι ο μεγάλος σεισμός του 1858, αναδρομή στα ιστορικά και γεωλογικά δεδομένα. Ευχαριστήσω τον Δήμο για την πρόσκληση και για την πολύ ωραία εκδήλωση. Στη συνέχεια θα σας δείξω μερικά πράγματα τα οποία είναι πιο προσαρμοσμένα όσον αφορά τον Κορινθιακό κόλπο και κυρίως την Κόρινθο. Θα σας δείξω κυρίως μερικά στοιχεία που νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα, γιατί θα δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το σεισμό αυτό που έγινε το 1858. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γεράσιμο, τον φίλο μου, ο οποίος έκανε μια εισαγωγή και σας είπε ότι για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε ασφαλή στοιχεία για το παρελθόν. Το παρελθόν είναι το βασικότερο εργαλείο που έχει η γεωλογία και ίσως είναι η διαφορά που έχει έναντι άλλων επιστημών, ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να πάει πίσω στον χρόνο και να υπολογίζει πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, επειδή να σας πείσω γι' αυτό. Και θα ξεκινήσω δείχνοντάς σας μια πολύ ωραία ζωγραφική αναπαράσταση της αρχαίας Κορίνθου. Όλοι βέβαια ξέρετε ότι εδώ πάνω είναι η Αυτοκόρυθος, αυτή είναι η Κόρυθος, η Παλαιά. Εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει εκεί την περίοδο του 1847. Υπήρχαν και καμήλες εδώ στην περιοχή. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν, έχουμε αυτοκίνητα, πάνε πιο γρήγορα, είναι πιο αποδοτικά. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτή την ωραία περιοχή συνέβη ένας σεισμός το 1858. Αυτός ο σεισμός έρχεται και επιδρά πάνω στην πόλη της Παλαιάς Κορίνθου και γίνεται, βγαίνει τότε εκείνη την περίοδο βασιλικό διάταγμα και δημιουργείται η Νέα Κόρινθος, η οποία είναι αυτή που ζείτε σήμερα. Και βέβαια θα σας κάνω την εξής οργάνωση της παρουσίασης. Θα αρχίσω με ιστορική αναδρομή, τι έγραψε ο γιατρός Κούστας, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός παρατηρητής, γιατί είχε εκπαιδευτεί από τον Ιούλιο Σμιτ, που ήταν διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών εκείνη την περίοδο, καθώς επίσης και ενός και κάποιων άλλων γιατρών εδώ στην περιοχή. Μετά θα σας δείξω τις επικεντρικές πλάτες, δηλαδή θα σας δείξω φωτογραφίες, ας το πούμε έτσι, της εποχής εκείνης, που δείχνουν τι ακριβώς έγινε στην Κόρινθο. Αυτό είναι εκπληκτικό, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τόσο παλιά νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως υπάρχει. Στη συνέχεια θα σας δείξω γιατί η γεωλογία με αυτό που είδαμε εκείνη την ώρα έρχεται και συνδέεται. Θα σας δείξω την πηγή που προκάλεσε αυτό το σεισμό και θα σας πω τι δυνατότητες έχουμε στο να απαντήσουμε αν εκείνο το ρήγμα που δημιούργησε το σεισμό, αυτό που έλεγε και ο Γεράσιμος προηγουμένως, ότι το επίκεντρο είναι μια μπούλα, αλλά μας ενδιαφέρει η πηγή, γιατί η πηγή δίνει τους σεισμούς και όχι το επίκεντρο. Το επίκεντρο το βάζουμε εμείς για να μπορέσουμε να οπτικοποιήσουμε το σεισμό για διάφορους λόγους, είναι πολύ σημαντικό σημείο να το ξέρουμε. Να συνεχίσω λοιπόν για να σας δείξω, αυτή ήταν η Κόρινθος πριν το 1858. Υπάρχει μια γραβούρα δηλαδή που δείχνει, αν προσέξετε εδώ, τους μιναρέδες που υπήρχαν, τον ελληνικό περίβολο, τα σπίτια που υπήρχαν και φυσικά δείχνει και την Ακροκόρινθο. Σας δείξω και μια άλλη εικόνα από αυτή την περιοχή στη συνέχεια, αλλά πριν να το κάνω αυτό, σας δείξω τι συνέβη εκείνη την ώρα και πώς καταγράφηκε από τον Αρετέο και από τον Σταυρικάκη σχετικά με το σεισμό. Τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι? Κατέγραψαν τις προσεισμικές δονήσεις που ειδοποίησαν τον κόσμο, τις καταστροφές στην Κόρινθο, τι ήταν αυτό δηλαδή που συνέβη στον ναό του Απόλλωνα, στα σπίτια, πού πέσαν βράχοι, τι είδαμε. Και αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, γιατί όταν φτιάχνουμε την αναπαράσταση ενός σεισμού κατά το παρελθόν, υποθέτουμε ότι όπως έδρασε εκείνος ο παρελθοντικός σεισμός, θα δράσει και ο μελλοντικός. Στη συνέχεια διαπίστωσαν εδαφικές διαρρήξεις, πολύ σημαντικά φαινόμενα. Επίσης ο Κούστας που τον ανέφερε και ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας εξαιρετικός παρατηρητής, σας το είπα και προηγουμένως, και αυτός είδε τις προσεισμικές δονήσεις, τις κατέγραψε, τις πτώσεις βράχων με ωραιότατο τρόπο. Δημιούργησε αυτήν εδώ την ισόσυστη περιοχή γύρω-γύρω από την Κόρινθο. Και βέβαια όλα αυτά δείχνονται και σε αυτό εδώ τις εικόνες, που μας δείχνουν τι συνέβη στο ναό του Απόλλωνα, που στεκόταν με 7 κολόνες,
Από αυτές τις 7 κολόνες μέχρι εδώ το επιστήμιο έχει μετατοπιστεί. Κάποιες από αυτές τις κολόνες έχουν υποστεί βλάβες. Αλλά κυρίως υπάρχει και μια γραβούρα η οποία είναι πιο αναλυτική και είναι μετά ακριβώς από τον σεισμό. Είναι η ίδια γραβούρα που υπάρχει και στην αφίσα της ημερίδας. Και τι δείχνει αυτή? Θα δείτε ότι επειδή υπάρχει εξειδικευμένο ακροατήριο εδώ, ένας μηχανικός όταν βλέπει ένα σπίτι που έχει υποστεί τις βλάβες ενός σεισμού, θα δει αυτές τις χιαστή ρογμές να υπάρχουν στα κτίρια. Δείτε τι ωραία φαίνονται εδώ σε αυτή την γραβούρα, έχει χιαστή ρογμές. Θα σας δείξω και πιο αναλυτικά τι συνέβη σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βλέπετε ότι ο μιναρές εδώ έπαψε να είναι κατακόρυφος. Έχει χαθεί το ανώτερο τμήμα του, έπεσε. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό το μιναρέ και σε αυτήν εδώ την περιοχή. Δείτε εδώ το ενετικό τείχος έχει καταστραφεί. Εδώ έχουμε μια κατάρρευση σε αυτή την περιοχή. Εδώ έχουμε επίσης αλλοιώσεις. Δηλαδή στην ουσία τι έχουμε? Έχουμε εικόνες, σαν αυτές που σας έδειξε ο κ. Παπαδόπουλος, το τι συνέβη σε μια περιοχή μετά από ένα σεισμό. Βλέπουμε δηλαδή εδώ τα κτίρια. Άρα λοιπόν αρχίζουμε και μπορούμε να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο σεισμός. Με ακρίβεια. Όχι να λέμε ότι περιμένουμε κάτι. Και βέβαια οι καταστροφές στο τείχος που σας έδειξα και οι εδαφικές διαρρήξεις και στη συνέχεια στην περιοχή των Κυθριών, 200 μέτρα από τη θάλασσα, συνέβη ένα φαινόμενο που ονομάζεται ρευστοποίηση και μας δείχνει, είναι δείκτης δηλαδή αυτό το φαινόμενο, ότι η τοπική ένταση σε εκείνο το σημείο ξεπερνάει τα 5 ρίχτερ, τοπικό μέγεθος. Αυτό θα σας το δείξω και πάλι, είναι γενική εικόνα και θα σας δείξω αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Δείτε αυτές εδώ τους κόκκινους κύκλους, τους έβαλα για να σας δείξω τι συνέβη. Να τα κτίρια εδώ έχουν πέσει σε αυτό το σημείο. Τι μας λένε οι περιγραφές? Ότι έπεσαν τα κτίρια, ότι οι άνθρωποι έμειναν άστεγοι, δεν είχαν ρούχα. Είχαμε 21 νεκρούς από αυτό το σεισμό, θύματα και καμιά εξεταριά τραυματίες. Υπάρχουν και αναφορές πώς ήταν οι τραυματισμοί, σπασμένα χέρια κτλ. Ένας από τους γιατρούς, αυτούς εδώ που ανέφερα προηγουμένως, είχε και ο ίδιος τραυματιστεί και ο έπαθος εδώ της κορίτσης είχε τραυματιστεί. Δείτε και σε αυτές εδώ τις περιοχές τα κτίρια είναι επιβαρημένα. Στη συνέχεια, δείτε σε αυτήν εδώ την περιοχή πόσο επιβαρημένα είναι τα κτίρια. Σε αυτήν εδώ την περιοχή που υπήρχε ένα σπίτι εδώ που φαίνεται ευδιάκριτο, εδώ έχει καταστραφεί. Επομένως, αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτός ο σεισμός με κέντρο την Κόρυνθο, γιατί η Κόρυνθος ήταν η πιο δομημή, δηλαδή αν δείτε εδώ πίσω, υπήρχαν σπίτια τα οποία ήταν διόροφα. Αναφέρονται και αυτές τις περιγραφές, ότι υπήρχαν διόροφα σπίτια και ο δεύτερος όροφος έπαθε τα περισσότερα. Ό,τι δηλαδή δείχνουν αυτές οι γραβούρες είναι ακριβέστατες, σαν να έχουμε φωτογραφίες της εποχής. Δηλαδή μπορούμε και βρίσκουμε στοιχεία τέτοια, όσο και να φανεί περίεργο, που να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι έγινε. Για να πάμε να δούμε λίγο τη γεωλογία. Δεν θα είμαι πολύ αναλυτικός για να σας κουράσω λέγοντας τι είναι αυτό που είναι η γεωλογία και τι ωραία που τα κάνει και πώς τα κάνει. Τέλος πάντων, υπάρχει μια επιστήμη η οποία διαχωρίζει τους διαφορετικούς τύπους πετρωμάτων. Υπολογίζει την ηλικία των πετρωμάτων και αυτό είναι σημαντικό γιατί. Είναι σημαντικό γιατί όπου τα πετρώματα γίνονται πολύ νέα και έρχονται σε επαφή με πολύ παλιά πετρώματα, εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ρήγμα. Θα σας δείξω ένα τέτοιο που φαίνεται ότι είναι μέσα στην περιοχή που έγινε ο σεισμός αυτός. Η αρχαία Κόρυνθος είναι εδώ. Τα Εξαμήλια, η Ιόνια, η Ξυλοκέριζα είναι εδώ πέρα όλη αυτή η περιοχή. Είναι τα Ιόνια όρη, δηλαδή το βόρειο περιθώριο των Ιονίων. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όριο γεωλογικό που χωρίζει πολύ νέα πετρώματα από πολύ παλιά. Αυτό είναι ένα ρήγμα για τη γεωλογία και θα σας δείξω τι επιπλέον κάναμε σε αυτό. Πήγαμε σε αυτή την περιοχή που φαίνεται έτσι, νομίζω το ξέρετε περισσότεροι από εσάς, και εκεί υπάρχει και ένα αρχαίο λιμάνι των Κυχριών, ο Νότιος Μόλος, ο Περιβόητος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει υποστεί βλάβες από σεισμούς και κατά τη διάρκεια των σεισμών ο λιμένας αυτός βυθίστηκε έτσι ώστε τα κτίρια που συνόδευαν ως υποδομή, δηλαδή οι ντόπιοι εκεί που ξεφορτώναν τα εμπορεύματα, κάποια εκκλησία εκεί που υπήρχε πρωτοχριστιανική κτλ. Καταστράφηκε, πήγε κάτω από την επιφάνεια του νερού και για να λύσουμε αυτό το μυστήριο και να πάμε πίσω στον χρόνο, κάναμε μια εξκαφή νότια από την Ξυλοκέριζα περίπου στους πρόποδες των Ιονίων Ωραίων. Αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ μπορεί να μην σας λέει πολλά πράγματα, θα σας τη δείξω όπως τη βλέπουν οι γεωλόγοι μετά από τη συγκεκριμένη δουλειά που κάνουν.
Σε αυτήν λοιπόν εδώ την περιοχή χωρίσαμε διαφορετικά είδη πετρωμάτων, όπου υπάρχει κόκκινη γραμμούλα εδώ πέρα μέσα, είναι ρήγματα, είναι δηλαδή οι απολιθωμένοι σεισμοί, και όπου βλέπετε αυτό εδώ το πορτοκαλί, το τριγωνάκι, είναι το ίσμα, δηλαδή η απόδειξη που γίνεται μετά από ένα σεισμό. Αυτά τα χρονολογήσαμε με άνθρακα 14. Είναι μία μεθοδολογία την οποία δεν έχει νόημα να σας την εξηγήσω, είναι ιδιαίτερα ακριβής όμως. Μας βοηθάει να προσδιορίσουμε την ηλικία των πετρωμάτων με ακρίβεια στην 40 χρόνια. Αυτό είναι άριστο και θα δείτε στη συνέχεια γιατί είναι άριστο. Γιατί στο τέλος μπορεί να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε σεισμούς και πότε αυτοί έγιναν. Έτσι λοιπόν βρήκαμε ότι έγινε ένα σεισμός πριν από 8.000 χρόνια πριν από σήμερα. Ένας δεύτερος σεισμός έγινε μετά από 4.500 χρόνια πάνω στο ίδιο ρήγμα, αυτό το ρήγμα που το ονομάζουμε εμείς ρήγμα των Κεφριών, που είναι τα βόρεια περιθώρια των Ονίων. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι αυτό το ρήγμα είναι πηγή σεισμών, αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κ. Παπαδόπουλος. Πού είναι οι πηγές των σεισμών, για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε πόσο είναι τα μεγέθη τους. Έγινε ένα σεισμός το 550, αυτός που σας λέει ο κύριος Παπαδόπουλος ότι είναι ένα σεισμός που είναι λίγο μυστήριος και το τζάχνουμε κλπ. Και υπάρχει και ο σεισμός φυσικά το 1858, ο οποίος, για να το πιστοποιήσουμε, βασιστήκαμε πολύ στις καταγραφές αυτές του Κούστα, στις γραβούρες αυτές που είδατε, στις καταπτώσεις κτηρίων, στις αναβλήσεις νερών, όλα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Αυτά τα στοιχεία είναι μόνο ιστορικά σε αυτό το είδος. Θα προσπαθήσω να τα ποσοτικοποιήσω λίγο. Θα σας πω τι λέει αυτό το διάγραμμα εδώ πέρα και γιατί είναι ελπιδοφόρο όσον αφορά την απελευθέρωση, ας το πούμε έτσι, της Κορίνθου από ένα φόβο για αυτό το ρήγμα. Αυτό εδώ μας δείχνει πόσο καιρό, αυτή η γραμμή εδώ μας δείχνει πόσο καιρό μεσολαβεί από τον έναν ισχυρό σεισμό, τον ε4 που είναι εδώ, μέχρι τον επόμενο. Δηλαδή, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε, ξέρουμε ότι ο σεισμός ο πρώτος, που ήταν περίπου στα 8.000 χρόνια, μέχρι το δεύτερο, διήρκησε γύρω στα 3.000 χρόνια. Δηλαδή, αυτό εδώ τι μας κάνει, μας βοηθάει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο δουλεύει το ρήγμα. Τι βρήκαμε λοιπόν, ότι έχει ένα σταθερό ρυθμό το ρήγμα στην κίνησή του και μεταβάλλεται το μέγεθος του σεισμού και ο χρόνος που μεσολαβεί από σεισμό σε σεισμό. Αυτό πάει και ένα βήμα παρακάτω και μας λέει ότι όσο πιο πολύ καθυστερεί να γίνει ένα σεισμός, τόσο πιο μεγάλο είναι. Πόσα χρόνια πέρασαν από το 1858, πέρασαν περίπου 159-160 χρόνια πέρασαν. Πόσο σεισμό θα έκανε το ίδιο ρήγμα αν έκανε σεισμό σήμερα, θα έκανε ένα σεισμό που θα δημιουργούσε μεταπτώσεις 3 εκατοστά. Πώς μπορούμε να το ανάβουμε σε μέγεθος αυτό, κάτω από 5,5. Μας ενοχλεί, δεν μας ενοχλεί. Γιατί δεν μας ενοχλεί, γιατί τα κτίρια που έχουμε φτιάξει πλέον σήμερα, με βάση όλους τους αντισεισμικούς κανονισμούς και με βάση όλες τις προδιαγραφές που ακολουθούμε, φυσικά μετά από σεισμούς που πάθαμε και μάθαμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να μάθουμε. Πρέπει πάντα να συμβαίνει μια καταστροφή, να έρχεται η επιστήμη μετά να την ποσοτικοποιεί και να μπορεί στο τέλος αυτή τη γνώση να την εφαρμόζει. Και λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι από αυτό το ρήγμα δεν πρόκειται να έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν να κάνουμε κάτι, να πούμε μερικά συμπεράσματα και να κλείσουμε. Ο σεισμός αυτός εδώ που έγινε προκάλεσε βλάβες στην Κορινθία. Είναι μια πηγή, δηλαδή αυτή η περιοχή της Ψιλοκέριζας που δίνει κατ' επανάληψη σεισμούς. Οι σεισμοί αυτοί κυμαίνονται από 1.200 χρόνια έως 4.000 χρόνια. Σύμφωνα με αυτό που σας είπα, ο μεγαλύτερος σεισμός που έγινε σε αυτή την περιοχή ήταν αυτός κατά τον οποίο μεσολάβησαν 4.000 χρόνια για να γίνει. Σύμφωνα με το σεισμό, με αυτά τα συμπεράσματα που έχουμε, και αν όλα είναι σωστά φτιαγμένα, γιατί στην επιστήμη πρέπει να βάζουμε κάθε φορά και ένα ερωτηματικό από δίπλα, ο άνθρωπος κάνει μια επιστήμη που φτάνει μέχρι σε ένα ποσοστό 80-70. Σας είπε διάφορα προβλήματα ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως. Είναι προβλήματα που τα συναντάμε κάθε μέρα. Ξέρουμε όμως ότι αυτός ο σεισμός που θα γίνει ο επόμενος
θα είναι τόσο μεγαλύτερος όσο χρόνος θα περάσει από το 1858. Άρα σήμερα με τις κατασκευές που έχουμε, με το δίκτυο προστασίας που έχουμε αυτές, δεν κινδυνεύουμε στο υγιές μέλλον από αυτούς τους σεισμούς που φιλοξενούνται πάνω σε αυτό το ρήμα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας έπεισα.